Φίλες και φίλοι, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω θερμά τον παραγωγό μας του 34%, τον Βασίλη Μυστριώτη, χωρίς την αμέριστη στήριξη του οποίου μπορεί να ήμασταν και σε μεγαλύτερο κανάλι και να αντιμετωπίζαμε όλα εκείνα τα μεγάλα προβλήματα της ανελευθερίας λόγου κτλ. Και για άλλη μια φορά στηρίζω οικογενειοκρατία και έχω στο στούντιο τη Χριστίνα Αναλυτή, τη σύζυγό μου και νηπιαγωγό. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Μιχαήλ. Τι κάνεις, καλά? Δόξα τω Θεώ, εσύ? Ωραία, δόξα τω Θεώ και εγώ. Έχω εδώ πέρα την Μπουμπού, εσύ στο Νίντζα, τα μοιράσαμε σωστά, τα γατάνια μας τα αντιστρες. Και θέλω να μας πεις ένα άλλο θέμα, πολύ σοβαρό. Τι σου λείπει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα? Τι μου λείπει? Ναι, τι σου λείπει? Να πω ότι θα ήθελα περισσότερο να υπάρχει, να το αντιστρέψω λίγο, ναι. Μου αρέσει πολύ το σύστημα που υπάρχει και στην Αγγλία, που έχει εξαιρετικό σύστημα εκπαιδευτικό, και στη Φιλανδία, γενικότερα Δανία, σκανδιναβικές χώρες, που έχουν, ένα παράδειγμα θα πω, η πρώτη ώρα είναι χορός. 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 Οπότε καταλαβαίνεις, αυτό το έχω κλέψει κι εγώ λοιπόν. Εκεί το έχουν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μέχρι και το λύκειο. Πρώτη ώρα χορεύουν. Χορεύουν, μόνο. Τι κερδίζουν? Καταρχήν, αφήνει μια τεράστια, πολύ ωραία αίσθηση ο χορός, πολύ ωραία ενέργεια, παράγονται ενδορφίνες στον εγκέφαλο, αποδεδειγμένα αυτά από μελέτες. Και είναι αλήθεια ότι ξυπνάνε τα παιδιά, μπορούν να παρακολουθήσουν καλύτερα την επόμενη ώρα. Έχουν περάσει καλά, δηλαδή, με λίγα λόγια. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολα. Δεν κάνουν κοπάνα, που συνήθως εμείς θυμάσαι, η πρώτη ώρα κοπάνα, κοιμόμασταν λίγο ακόμα. Τώρα και τα παιδιά, δηλαδή, μας λένε οι γονείς ότι ξυπνάνε και τρέχουν. Έλα, μαμά, πάμε, μην χάσω το πάρτι. Εμείς τώρα έχουμε ονομάσει το πάρτι της ημέρας. Μην χάσω το πάρτι της ημέρας. Έχουμε κάθε μέρα ένα πάρτι. Αυτό λοιπόν το έχω, ξαναλέω, κλέψει από αυτά τα συστήματα. Τι άλλο? Μου αρέσει που είναι πιο βιωματικά. Υπάρχουν πολλά βιωματικά εργαστήρια. Είναι δηλαδή η σχέση δασκάλου, θα πω νηπιαγωγού σε εμάς, αλλά και επειδή με ρώτησες για την πρωτοβάθμια, δασκάλου μαθητή, πιο άμεση. Πολλά πειράματα, πολύ βιώμα. Πολύ βιώμα. Δηλαδή τα παιδιά έτσι κι αλλιώς έχει επίσης αποδειχθεί, όλοι το ξέρουμε, το μαθαίνουν μέσα από τα παιχνίδια. Δεν θα μάθουν με το δάχτυλο, μέσα από τα βιβλία. Έτσι, μας αρέσει πολύ να μαθαίνουμε τα γράμματα στην αμμοδόχο, κάνοντας σχήματα, σχέδια, τα γράμματά μας. Δεν αγαπάμε τόσο τα βιβλιοτετράδια. Το ίδιο κάνουν και εκεί. Δεν υπάρχουν βαθμοί, δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχουν τεστ. Δεν υπάρχουν. Όχι, όχι, καθόλου. Αξιολογήσεις. Σχεδόν καθόλου. Αυτοαξιολόγηση. Υπάρχουν κάποια τεστ τα οποία σου δείχνουν στον καθένα τι θα πρέπει να προσέξεις την επόμενη φορά. Αυτοαξιολόγηση. Δηλαδή, ναι. Ο καθένας δηλαδή βλέπει τα ελλείμματά του μόνος του, χωρίς να χρειάζεται να το κάνει ούτε ο δάσκαλος ούτε η υπόλοιπη ομάδα. Α, μια και έκανα έτσι λοιπόν, τα παιδιά κοιτούνται μεταξύ τους. Αυτό έχει αρχίσει σε κάποια σχολεία, το κάνουν. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι και στην Ελλάδα και καλό έμψυχο υλικό. Προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν πράγματα. Ενίοτε δεν φτάνει αυτό. Οι αλλαγές είναι εύκολες. Δηλαδή είναι εύκολο. Είναι χρήσιμο να αλλάζει κανείς, αλλά δεν είναι εύκολο. Είναι οδυνηρό, είναι πόνιο, επώδυνο. Είναι πόδινο, είναι πόδινο. Το να ανατρέψεις τον παλιό σου εαυτό και να πεις πετάω στα σκουπίδια τα αναχρονιστικά, ας πούμε, προγράμματα και βάζω άλλα καινούργια. Ναι, ναι, βέβαια. Αν το κάνεις αυτό, καλύτερα να πεις ότι δεν θέλω να είμαι εκπαιδευτικός. Όπως και η ιατρική, έτσι και στην εκπαίδευση, αλλάζουν ραγδαία οι μέθοδοι. Αλλάζουν πάρα πολύ. Τελείως διαφορετικές μεθόδους χρησιμοποιούσαμε πριν 10 χρόνια, δεν θα πω πριν 50. Και εγώ ακόμα στο σχολείο που έχουμε. Με το τώρα, με το σήμερα. Και το ξεβόλεμα? Το ξεβόλεμα είναι μεγάλη υπόθεση. Το πάνι είναι να θέλει κανείς να ξεβολευτεί, να θέλει να αλλάξει. Γιατί έτσι μόνο εξελίσσεσαι όταν αλλάζεις. Ναι, γιατί όλοι λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε, αλλά στην πράξη θέλουμε. Ανάλογα. Ανάλογα. Αν βλέπεις το αποτέλεσμα ότι είναι καλύτερο όταν το αλλάζεις, ναι. Γιατί, όπως λέει και η αγαπημένη φίλη και σχολική σύμβουλος, η Δέσποινα Μπαλάση, αυτό που κάναμε πριν 10 χρόνια δεν είναι ότι ήταν λάθος. Ήταν σωστό, αλλά πριν 10 χρόνια. Ήταν σωστό για το τότε. Το ότι σήμερα το κάνουμε διαφορετικά δεν ακυρώνει το πριν. Το όπως γίνεται στην ιατρική. Άλλες μεθόδους χρησιμοποιούσαμε και στην ιατρική και τότε ήταν σωστά, άλλες χρησιμοποιούμε τώρα. Άρα, αν θέλουμε να πάμε μπροστά και αν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα να καλυτερεύει, ναι, πρέπει να μάθουμε να ξεβολευόμαστε. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Ναι. Εγώ θέλω να βάλουμε και μια άλλη διάσταση. Για να αλλάξει το σχολείο, πρέπει να αλλάξει η κοινωνία. Δηλαδή, τι να σου πω, δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, προχωρημένα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα σε ένα σχολείο όταν ο γονιός δεν είναι έτοιμος να τα δεχθεί. Μια σκέψη το αυτό. Και το θα ανάποδο. Πει ο γονιός, ας πούμε, τι λέει ρε φίλε, θα πάψεις να βαθμολογείς το παιδί μου και θα αφήσεις την αξιολόγηση στο ίδιο το παιδί, θα το αφήσεις να αυτοαξιολογηθεί. Ναι. Θα του φανεί παράξενο. Έχεις περίεργο. Ένα δίκιο, ναι, θα του φανεί παράξενο, αλλά όταν
είναι και το ανάποδο. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να αλλάζουμε. Εδώ είναι λίγο η γάτα, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Είναι αλήθεια ότι όλα ξεκινούν από την παιδεία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όταν αλλάξει η παιδεία, αλλάζουν και οι πολίτες. Και αυτό που λες είναι σωστό. Και οι γονείς πρέπει να μάθουν να δέχονται τις αλλαγές. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα και αυτό που είπα πριν για τα βιβλία και τα τετράδια. Οι περισσότεροι γονείς θέλουν βιβλία και τετράδια. Τις περισσότερες φορές πιο πολύ για εκείνους το κάνουμε. Εμείς δηλαδή βρίσκουμε άλλους τρόπους να μάθουμε τα μαθηματικά μας μέσα από συνταγές. Όλοι οι μαθησιακοί στόχοι μέσα από μια συνταγή. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, ας πούμε. Και όμως οι γονείς θέλουν το βιβλίο. Όχι όλοι. Έχουν αρχίσει, μαθαίνουν οι περισσότεροι και νέοι γονείς, ψάχνονται και εκείνοι και βλέπουν. Εμείς κάνουμε και αυτά τα σεμινάρια με τη σχολή γονέων και τους λέμε πώς εξελίσσεται αυτό. Πολύ και σωστή, είναι δεκτικοί. Όταν βλέπουν ότι υπάρχει κάτι καλό πίσω από αυτό, είναι δεκτικοί. Το θέμα είναι να τους το εξηγήσεις. Γι' αυτό είπα και εγώ πριν. Πρέπει να αλλάξουν και οι ίδιοι γονείς ταυτόχρονα ναι, με τα μαζί, προγράμματα. Μαζί, ταυτόχρονα. Οι μαθητές είναι πολύ σημαντικό. Τεράστιο το θέμα. Εμείς δεν θα, δεν θα αλλάξουμε την παιδεία εδώ πέρα. Έτσι, απλά θέλουμε λίγο να ρίξουμε ένα σπόρο. Μικρά ψήγματα, ναι. Έτσι, ναι. Και μήπως αυτό σαπίσει και φυτρώσει. Γιατί ό,τι δεν σαπίζει δεν φυτρώνει. Ο σπόρος πρώτα σαπίζει και μετά φυτρώνει. Έχουμε ένα σύστημα που οδεύει. Αν δεν είναι ήδη σάπιο. Κακά τα ψέματα, δηλαδή όποιος υπουργός παιδείας βγαίνει πάνω, φέρνει και ένα δικό του εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική εκπαιδευτική για την παιδεία σε μία μέσο μακροπρόθεσμη βάση. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά άλλο στον πλανήτη. Δεν έχουν κάτσει δηλαδή, όλοι μαζί που λένε να δουν τι είναι το. Να φουγκραστούν και των άλλων χωρών των εκπαιδευτικά αναβαθμισμένων. Δηλαδή να πούν τι κάνει η Φιλανδία, τι κάνει η Αγγλία, γιατί είναι καλύτερη όλα αυτά τα χρόνια. Τι καλό, να το αντιγράψουν στο κάτω-κάτω και να το κατανοήσουν όλοι μαζί και να το προσφέρουν στα σχολεία τους. Σε δύο τομείς. Τσιμεντένια σχολεία, πού ακούστηκε. Δηλαδή έχουν τα παιδάκια ωραιότατα σπίτια, κάποιοι σε μονοκατοικίες και φυτεύουν στο σπίτι τους και δεν έχουν το σχολείο που θα πρέπει να είναι το πρώτο πρότυπο, να μαθαίνει. Πρότυπο αισθητικής και πρότυπο και περιβάλλοντος. Η αισθητική, έτσι. Άλλο τεράστιο θέμα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλτε να παίξουμε εδώ πέρα, γιατί με έχει καταφάει. Και εμένα τιμωρή. Τσουνίσμα, βάλτε εδώ πέρα. Έλα. Η μπλούζα μου πάει, η μπλούζα. Έλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ έλα, πάρα πολύ. Άντε, αδερφάκια, παίξτε. Να. Καλά, πείτε τα δικά σας εδώ, πείτε τα δικά σας. Και, άντε, έλα. Πού πας εσύ εδώ, βρε. Έλα, κοίτα. Φεύγουν.